Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Είμαι ψυχολόγος, έχω αυτό το κανάλι στο YouTube όπου καθημερινά ανεβάζω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Τον τελευταίο καιρό, κατόπιν παρακλήσεών σας, έχω ασχοληθεί ανεβάζοντας βίντεο σχετικά με την υπόθεση που απασχολεί την επικαιρότητα. Την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου. Κάτω από προηγούμενα βίντεο, αρκετοί από εσάς μου στείλατε ένα σύνδεσμο για να παρακολουθήσω ένα βίντεο, μία συνέντευξη που έδωσε η Ειρήνη Μουρτζούκου 11 μήνες πριν στο Χάρη Βεραμόν. Ο Χάρης Βεραμόν έχει το κανάλι εδώ στο YouTube με τον τίτλο «Ίχνη στο σκοτάδι», True Crime Series, παρουσιάζοντας ανεξιχνίαστα εγκλήματα και εξαφανίσεις που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Έχω μιλήσει με τον Χάρη για να συμπεριλάβω αποσπάσματα από τη συνέντευξη του εδώ σε αυτό το βίντεο. Ο Χάρης μου έδωσε ευχαρίστως την άδεια να συμπεριλάβω αποσπάσματα. Στην περιγραφή του βίντεο, καθώς και στο καρφιτσωμένο σχόλιο, θα σας βάλω το σύνδεσμο που μπορείτε να δείτε ολόκληρο το βίντεο, ολόκληρη τη συνέντευξη της Ειρήνης Μουρτζούκου στο Χάρη Βεραμόν, 11 μήνες πριν, τότε που κανείς δεν είχε προσπαθήσει να καταλάβει την Ειρήνη. Μου έχετε πει πολλοί από εσάς, παρακολούθησε αυτή τη συνέντευξη και εκεί θα δεις ότι έχει λόγους η κοπέλα για τα πράγματα που κάνει, θα καταλάβεις για την παιδική της ηλικία και ούτω καθεξής. Παρακολούθησα τη συνέντευξη. Έχω απομονώσει κάποια αποσπάσματα, τα οποία θα τα δούμε μαζί και θα τα σχολιάσουμε. Θέλω εδώ να πω ότι είδα τώρα ότι ανέβασε ο Χάρης ο Βεραμόν μια φωτογραφία για να ανακοινώσει ότι σήμερα, Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2024, έχει συνέντευξη, νέα συνέντευξη της Ειρήνης στο κανάλι του. Αν και αυτή η συνέντευξη έχει μέσα περιεχόμενο που κρίνω ότι είναι ψυχοεκπαιδευτικό να το παρακολουθήσουμε, ο σκοπός δεν είναι να κάνουμε βίντεο απλώς για να κάνουμε βίντεο. Ο σκοπός είναι να σχολιάσουμε κάτι το οποίο μπορεί να μας είναι χρήσιμο για να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας, για να καταλάβουμε καλύτερα τις ανθρώπινες σχέσεις, για να καταλάβουμε καλύτερα τους άλλους ανθρώπους στη ζωή μας και να πάρουμε μαθήματα. Όπως έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, δεν μπορώ να γνωρίζω εάν η Ειρήνη Μουρτζούκου ευθύνεται για τους θανάτους των παιδιών που γίνεται λόγος. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Ως ψυχολόγος προσπαθώ με αφορμή την ιστορία της Ειρήνης Μουρτζούκου, με αφορμή τις δημόσιες παρουσιάσεις, τις δημόσιες συνεντεύξεις της Ειρήνης Μουρτζούκου, να βάλουμε σε εφαρμογή κάποια πράγματα που μαθαίνουμε εδώ σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι. Όσοι είστε καιρό στο κανάλι γνωρίζετε τους σκοπούς του καναλιού και γνωρίζετε και γιατί τα κάνουμε. Όσοι έρχονται για πρώτη φορά επειδή πιάνουμε ένα θέμα της επικαιρότητας, είναι λογικό να μην. Πάμε να δούμε για να μην τρώμε πολύ χρόνο στις εισαγωγές. Πάμε να δούμε λοιπόν τα αποσπάσματα που επέλεξα από αυτή τη συνέντευξη. Θα ήθελα αρχικά να μου πεις λίγο κάποια πράγματα για το παρελθόν σου, για τη ζωή σου και κυρίως τα παιδικά σου χρόνια, έτσι, σε τίτλους, αν μπορείς να μου πεις. Είναι δύσκολα τα παιδικά μου χρόνια. Γενικά, μεγάλωσα μόνη μου. Οι γονείς σου? Οι γονείς μου. Η μητέρα μου ήτανε. Δηλαδή, εδώ που ήτανε, έφευγε. Δηλαδή πιο πολύ είχα τον πατέρα μου, τη θεία μου, το θείο μου. Και έτσι δηλαδή, αν επιβιώσαμε, γιατί είμαστε τρία αδέρφια. Mm-hmm. Αν είμαστε τώρα, είμαστε από αυτούς. Δηλαδή εγώ να καταλάβεις όταν ήμουν μικρή, η μάνα μου δεν πήγε ποτέ σχολείο. Αλήθεια σου. Τον πατέρα μου είχα πάντα δίπλα μου. Μετά όμως βγήκε ένα κομμάτι ότι στα 16 μου, ότι ο πατέρα μου δεν είναι πατέρα. Δεν το έχεις ακούσει αυτό ποτέ. Και εκεί? Εκεί μου έδειξε έναν άνθρωπο το οποίο μου λέει αυτός είναι ο πατέρας σου. Έκανα εγώ να έρθω κοντά του ωραία μέχρι εκεί. Μετά μαθαίνω ότι και πάλι είναι ψέματα, δεν είναι πατέρας μου. Ούτε αυτός. Εμένα στην ουσία δηλαδή ο άνθρωπος που είναι μέχρι τώρα κοντά μου και με έχει μεγαλώσει, όταν η μητέρα μου ήταν έγκυος, κάνει ότι θα το μεγαλώσω εγώ και δεν θα μάθω ποτέ ότι δεν είναι δικό μου παιδί. Δηλαδή από όλους δεν μου έχει πει ποτέ κάποιος ότι δεν είσαι δικός μας, ανήψια, κάτι, οτιδήποτε. Μέχρι που η μάνα μου το κάνει. Mm-hmm. Και μέχρι τώρα δεν μου έχει πει ακόμα. Ακόμα και τώρα δεν ξέρω ποιος είναι. Είναι πολύ στενάχωρα όλα όσα λέει η κοπέλα. Τα λέει χαμογελώντας. Και
είναι ξεκάθαρη η άμυνα. Προσπαθεί δηλαδή να μην μπει μέσα στο τραύμα. Δεν έχω κανένα λόγο να πιστέψω ότι δεν συνέβηκαν όλα όσα περιγράφει, από τη στιγμή που δεν είναι μόνο αυτή που τα λέει. Τα έχει επιβεβαιώσει και ο κύριος Γιαννόπουλος από το χαμόγελο του παιδιού για πάρα πολλές καταγγελίες. Και όπως είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, το κυρίως κακοποιητικό πρόσωπο, το κυρίως αρσενικό κακοποιητικό πρόσωπο σε αυτή την οικογένεια ήταν ένας πατριός. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι σε αυτή τη συνέντευξη της Ειρήνης, η οποία τραβήχτηκε 11 μήνες πριν, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι σε όλη τη συνέντευξη δεν αναφέρει καθόλου την ύπαρξη καν του πατριού. Δεν την αναφέρει καθόλου, δεν αναφέρεται πουθενά ο πατριός, τον οποίο πατριό έχει υποδείξει ο κύριος Γιαννόπουλος ως το κυρίως κακοποιητικό πρόσωπο. Όμως όλα αυτά που περιγράφει για τη μάνα της είναι κακοποιητικά. Και η συναισθηματική παραμέληση είναι κακοποιητική. Και το να πει η μητέρα εκδικητικά στην κόρη ότι ο πατέρας σου, αυτός που θεωρείς ως πατέρας σου, δεν είναι πατέρας σου, και να της λέει μπορεί να είναι κάποιος άλλος ο πατέρας σου, να της δείχνει κάποιον, να προσπαθεί η κόρη να συνδεθεί με αυτόν τον άνδρα, τελικά να μην είναι αυτός. Όλα αυτά σίγουρα είναι σκοτεινά. Είναι εξαιρετικά σαδιστικά από τη μεριά της μητέρας της, έτσι όπως τα περιγράφει η Ειρήνη. Δηλαδή περιγράφει τη μητέρα της ως ένα πρόσωπο που ευχαριστιόταν να προκαλεί πόνο στα παιδιά της. Και τι άλλο από σαδιστικό μπορεί να είναι να αποκαλύψεις το παιδί σου στα 16 του ότι αυτός που θεωρείς πατέρας σου δεν είναι πατέρας σου. Ως ψυχολόγος θα έλεγα ότι θα ήταν καλή ιδέα ένα παιδί να γνωρίζει ότι ο πατέρας του δεν είναι ο βιολογικός του πατέρας, αλλά είναι πατέρας της καρδιάς που το αγαπάει πολύ. Και δεν θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε τα ίδια γονίδια με κάποιον για να είναι στενή και αγαπητική η σχέση μας. Θεωρώ ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να το ξέρει το παιδί από την αρχή. Από τη στιγμή όμως που δεν το είπαν, το να το πετάξει στην ηλικία των 16 χρονών σίγουρα είναι εξαιρετικά εκδικητικό και κακοποιητικό από την πλευρά της μητέρας της. Φαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρά τραύματα σε αυτή την κοπέλα. Πάσχει από μητέρα, αλλά πάσχει από εξαιρετικά κακοποιητική και σαντιστική μητέρα, με βάση όσα περιγράφει και λέει και άλλα στη συνέχεια. Πάμε να τα δούμε. Όταν ήσουν μικρή... Μέχρι την πρώτη γυμνασία δηλαδή έφτασα. Όταν ήσουν μικρή, υπήρχαν βίαιες σκηνές στις οποίες να έχεις βία? Υπήρχαν πολλά οικογενειακά στο σπίτι, το οποίο έτρωγε ξύλο. Έτρωγες ξύλο? Ναι, από τη μαμά. Ναι. Προσέξατε πως ενώ λέει ότι έτρωγε ξύλο από τη μαμά, γελάει. Νομίζω ότι το γέλιο σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται ως ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Και πολλά παιδιά τα οποία έχουν κακοποιηθεί από τους γονείς τους έχουν φάει ξύλο και το παίζουν μαγκάκια και δυνατοί ότι εμένα δεν μου έχει κάνει κακό το ξύλο. Στην ουσία αφήνουν μέσα τους το τραύμα ανεπεξέργαστο. Μου έρχονται τώρα στο μυαλό δύο αδέρφια από μια οικογένεια στην οποία αποδεδειγμένα και τα δύο παιδιά έτρωγαν ξύλο από πατέρα. Η κοπέλα λέει ότι είχε φάει ξύλο από τη μάνα της. Όπου το ένα παιδί και τον καιρό που γινόταν η σωματική κακοποίηση αντιδρούσε, έκανε παράπονα και έλεγε ότι δεν είναι σωστό να μας χτυπάς. Σταμάτα να το κάνεις. Δεν είσαι καλός πατέρας όταν το κάνεις. Και όταν σταμάτησε η κακοποίηση, γιατί από μια ηλικία και μετά σταματάει η σωματική κακοποίηση συνήθως. Υπάρχουν και οικογένειες στις οποίες συνεχίζεται, αλλά συνήθως όταν το παιδί μεγαλώσει αρκετά και έχει τη σωματική διάπλαση ώστε να αντισταθεί στο ξύλο, μπορεί να σταματήσει το ξύλο και να συνεχίσει η ψυχολογική κακοποίηση. Το παιδί αυτό το ένα πάντοτε έκανε παράπονα, πάντοτε έλεγε ότι έχω κακοποιηθεί από τον πατέρα μου, ότι η μάνα μου φταίει που δεν με γλίτωνε από τον πατέρα μου, και έλεγε και το περιβάλλον σε αυτό το παιδί ότι είναι υπερβολικό, ότι είναι υπερευαίσθητο, ότι μεγαλοποιεί τα πράγματα, ότι εντάξει μωρέ όλοι φάγαμε ξύλο, γιατί κάνεις παράπονο πως έφαγες ξύλο. Ενώ το άλλο παιδί έλεγε εμένα με έχει δει ο πατέρας μου, αλλά με έχει βοηθήσει να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Εγώ δεν έχω παράπονο με δει ο πατέρας μου, ήμουν άταχτος, ήμουν ζωηρός. Αυτά τα δύο παιδιά μεγαλώνοντας εξελίχθηκαν έτσι. Το ένα παιδί, αυτό το οποίο αναγνώριζε το τραύμα, πενθούσε για το τραύμα και έψαχνε δικαιοσύνη για το τραύμα, εξελίχθηκε μεν σε ένα πρόσωπο που είχε πάρα πολλές δυσκολίες στο να αντιμετωπίσει τη ζωή. Ταλαιπωρούνταν από εξαιρετικά ιδιόμορφη αυτοκαταστροφικότητα,
Γιατί όταν τρώεις ξύλο μεγαλώνοντας, μαθαίνεις πρακτικά ότι δεν είσαι άξιος αγάπης και ότι είσαι άξιος πόνου. Αυτό σου διδάσκει αυτός που σε δέρνει. Και όταν είναι ο γονιός σου που σε δέρνει, είναι πολύ τραγικά το ζήτημα, πολύ τραγικό το θέμα, έχει τεράστια διάσταση. Το άλλο παιδί, το οποίο επίσης έφαγε ξύλο, αλλά ποτέ δεν παραπονέθηκε, ποτέ δεν μπένθησε, ποτέ δεν παραδέχθηκε το τραύμα και γελούσε και έλεγε τάξη, χαρά στο πράγμα, και πως κάνεις έτσι, έλεγε στο άλλο το παιδί. Εκείνο το παιδί εξελίχθηκε σε ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει ένα υγιές τύπο προσωπικότητας, δεν αντιλαμβάνεται τα προβλήματα που έχει μέσα του και λειτουργεί κακοποιητικά και προς τους άλλους. Δεν δέρνει τους άλλους εκείνο το πρόσωπο, αλλά έχει έναν αντιωματικό στυλ προσωπικότητας, έχει έναν χαρακτήρα ναρκισιστικό, και τα δικά του τα παιδιά αυτού του ανθρώπου έχουν παράπονο ότι ο πατέρας μας μπορεί να μην μας έδιρε ποτέ, μπορεί να μην μας φώναξε ποτέ, αλλά ήταν πάντοτε απόμακρος, ήταν πάντοτε ψυχρός, αποστασιοποιημένος, και η επικοινωνία που είχε μαζί μας ήταν μέσω του να μας μιλάει αυστηρά, να είναι αδιάφορος ή να μας ειρωνεύεται. Παθητική επιθετικότητα δηλαδή. Όσοι ακούτε αυτό το βίντεο και έχετε υποστεί σωματική κακοποίηση στην παιδική σας ηλικία, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε όσοι έχουμε υποστεί σωματική κακοποίηση στην παιδική μας ηλικία είναι να παραδεχθούμε το τραύμα μας και να το πάρουμε το τραύμα μας, να το δουλέψουμε σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας, να κάνουμε οξία ψυχοθεραπεία, να ψυχοεκπαιδευόμαστε και να κάνουμε καθημερινό προσωπικό πνευματικό αγώνα, ώστε να ξεπεράσουμε, τα πολύ άσχημα αποτελέσματα που έχει το τραύμα στη ζωή ενός ανθρώπου. Τώρα, επειδή έχουμε μιλήσει πολλάκις στα πρόσφατα βίντεο για το θέμα του αν μια κακοποιητική παιδική ηλικία ξεπλένει κάποιον ο οποίος φτάνει στο έγκλημα, θέλω εδώ να πω ότι και στις δύο περιπτώσεις που ανέφερα, αυτά τα δύο αδέρφια που έτυχε να τα δω θεραπευτικά στο παρελθόν, ούτε ο ένας ήταν εγκληματίας, ούτε ο άλλος ήταν εγκληματίας. Αυτός ο οποίος φερόταν αποστασιοποιημένα ψυχρά και ναρκισιστικά προς τα παιδιά του, ασκούσε στα παιδιά του ψυχική κακοποίηση. Ήταν εγκληματίας ψυχικής κακοποίησης, όχι σωματικής κακοποίησης, που επίσης η ψυχική κακοποίηση είναι πολύ σημαντική, είναι δυσδιόρατη και δεν τιμωρείται κιόλας. Το άλλο το πρόσωπο, το οποίο ήταν αυτοκαταστροφικό και ξεσπούσε στον εαυτό του προκειμένου να κάνει cope, να ανταπεξέλθει σε σχέση με το τραύμα, και εκείνο το πρόσωπο έκανε παιδιά, δεν κακοποίησε τα παιδιά του άμεσα με το να τα χτυπήσει, να τους μιλάει άσχημα, όμως τα παιδιά ταλαιπωρήθηκαν από τις καταστροφικές συνέπειες ενός τραύματος αθεράπευτου. Και μόνο όταν ο γονιός τους πήγε να κάνει οξία ψυχοθεραπεία και αντιμετώπισε κατάμματα το τραύμα του και έκανε δουλειά με τον εαυτό του, μπόρεσε να λειτουργήσει υγιώς και να μην επιβαρύνει τα παιδιά του. Υπάρχουν διάφορες επιλογές που μπορεί να ακολουθήσει ένας άνθρωπος που έχει κακοποιηθεί στην παιδική του ηλικία. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι όλες τις επιλογές. Όμως δεν είναι μοναδική επιλογή η εγκληματικότητα. Δεν είναι μοναδική επιλογή αυτά που σου έχουν κάνει να κάνεις χειρότερα εσύ σε άλλους. Υπάρχουν και άλλες επιλογές. Υπάρχει και επιλογή του να φέρεις το τραύμα σου και να βασανίζεσαι ο ίδιος και να επιθυμείς πολύ βαθιά μέσα σου να μην βασανίζονται οι άλλοι, έστω και αν όταν το τραύμα είναι αδιαχείριστο βασανίζονται και άλλοι από τις παρενέργειες του τραύματος, όπως είπα προηγουμένως. Και υπάρχει και επιλογή ένας άνθρωπος να πάρει τον εαυτό του στη ψυχοθεραπεία, να δουλέψει και να θεραπεύσει το τραύμα. Φυσικά και σε αυτό τα δύο αδέλφια που ήταν παλιοί μου θεραπευόμενοι, όταν μεγάλωνα δεν υπήρχε η έννοια της ψυχοθεραπείας. Μιλάμε για ανθρώπους μεγάλους της ηλικίας, σήμερα άνω των 70 ετών. Δεν υπήρχε η πιθανότητα της ψυχοθεραπείας. Δεν υπήρχαν ψυχολόγοι εκεί που μεγάλωνα ώστε να κάνω ψυχοθεραπεία. Στην κοπέλα αυτή, προφανώς μέσα στο περιβάλλον της, δεν την πήραν οι γονείς της, ξεκάθαρα δεν την πήραν οι γονείς της, η μάνα της, ο θείος της, αυτός ο θείος που λέει ότι την φρόντιζε, ο πατέρας της, δεν την πήγαν να κάνει ψυχοθεραπεία. Όμως δεν είναι μοναδική επιλογή η εγκληματικότητα, και αν μη τι άλλο, άλλα δύο παιδιά τα οποία είναι αδέρφια που μεγάλωσαν μαζί, γιατί λέει ότι έχει η μάνα της ένα μικρό κοριτσάκι 4 ετών, το κοριτσάκι, ένα μικρό παιδάκι, δεν καταλαβαίνω, είναι κοριτσάκι 4 ετών που έχει κάνει πρόσφατα, και είναι τρία τα αδέλφια αυτά που ήταν 4
και το 2014 πέθανε το μικρό το κοριτσάκι και μείναν τρία. Είναι τρία αδέρφια που μεγάλωσαν στις ίδιες συνθήκες. Δεν είναι τα άλλα τα αδέρφια αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα και να υπάρχει μια σύνδεση του πρόσωπου της, του πρόσωπου τους με αδόκητους θάνατους βρεφών. Δηλαδή δεν είναι μονόδρομος το να γίνεις εγκληματίας. Υπάρχουν επιλογές. Και καλύτερες και χειρότερες επιλογές. Είναι η χείριστη επιλογή όμως να γίνεις εγκληματίας. Παράς πολλά. Και σιγά σιγά κοίτα. Για ποιο λόγο, όχι ότι υπάρχει λόγος, αλλά με πιο πρόσχημα. Τσακωνόμαστε, γιατί όχι θα κάνεις. Με πιο πρόσχημα. Τσακωνόμαστε, για ποιο λόγο. Ναι. Έχω περάσει πολλά. Και σιγά σιγά κοίτα. Για ποιο λόγο, όχι ότι υπάρχει λόγος, αλλά με πιο πρόσχημα. Τσακωνόμαστε, γιατί όχι θα κάνεις εσύ δουλειές για το σπίτι, επειδή πρέπει εσύ να τα κάνεις. Γενικά έχω μεγαλώσει όχι όπως έπρεπε να μεγαλώσει κάθε παιδί. Δηλαδή, ό,τι και να συνέβαινε, μπορούσε να σε χτυπήσει. Ναι, ό,τι και να συνέβαινε, έφταιγε πάντα μια ειρήνη. Άρα, μας αφηγείται, παρουσιάζει τον εαυτό της ως τον αποδιοπομπαίο τράγο της οικογένειας, τον αποδιοπομπαίο τράγο της μητέρας της, το μαύρο πρόβατο της μητέρας της. Είναι αλήθεια ότι μπορεί μια κακοήθης μάνα, μια ναρκισίστρια μάνα, μια μη μητρική μάνα να διαχωρίζει τα παιδιά της, σε κάποια παιδιά να δίνει άφεση, να δίνει στοργή, να δίνει τρυφερότητα και αυτά να είναι τα χρυσά της παιδιά και σε κάποια άλλα παιδιά ή σε κάποιο άλλο παιδί να δείχνει την πιο σκληρή μορφή της. Και αυτό το παιδί να το στοχοποιεί κάθε φορά που είναι η ίδια θυμωμένη, η ίδια φορτισμένη, η ίδια γεμάτη από τα δικά της αρνητικά συναισθήματα, να της φταίει πάντα αυτό το παιδί. Γιατί κάποιο παιδί γίνεται αποδιοπομπαίος τράγος? Για διάφορους λόγους. Ένας λόγος μπορεί να είναι, για παράδειγμα, χωρίς να γνωρίζω, εικάζω μόνο, ότι ίσως το γεγονός ότι αυτό το παιδί ήταν αγνώστου πατρός, γιατί στη συνέχεια το λέει Ειρήνη και θα το ακούσετε, ότι δεν ξέρει, ίσως και η ίδια η μάνα να μην ξέρει ποιος είναι ο πατέρας, ίσως η εγκυμοσύνη αυτού του παιδιού να της προκάλεσε θέματα και να μίσησε το παιδί με έναν τρόπο κακοποιητικό, με έναν τρόπο παράλογο, με έναν τρόπο μη μητρικό. Είναι ξεκάθαρο σε αυτή την υπόθεση. Είναι παντελώς ξεκάθαρο ότι ούτε η Ειρήνη, ούτε η μάνα της, ούτε και άλλες μητέρες οι οποίες παρουσιάζουν σε αυτή την υπόθεση ήταν μητρικές. Πρέπει να μιλούμε ειλικρινά και να λέμε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Τι σημαίνει μητρική μητέρα? Μία μητέρα που πάνω απ' όλα, εφόσον επέλεξε αυτό το δύσκολο δρόμο της μητρότητας, βάζει πάνω από τον εαυτό της, πάνω από την καλοπέραση της, πάνω από οτιδήποτε άλλο, πάνω από το δίκιο της ακόμη, το να προστατεύσει το παιδί της. Πάμε να δούμε στη συνέχεια. Τώρα, σε αυτό το σημείο, της λέει ο Χάρης ότι κάποιοι σε έχουν κατηγορήσει ότι δεν έχεις κλάψει όταν έχασες τα παιδιά σου. Και λέει την άποψή της για το κλάμα. Αν κλαίει ένας άνθρωπος, δεν πρέπει να πει ότι είναι μια χαρά. Το πώς νιώθει μέσα του είναι. Δηλαδή πρέπει να κλάψεις για να δείξεις ότι πόνεσες. Το κλάμα δεν είναι, η κοροϊδία είναι το κλάμα για μένα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η άποψη που εκφράζει για το κλάμα. Λέει το να κλαις σημαίνει ότι είσαι καλά. Γιατί οπωσδήποτε εννοεί ότι κάποιοι είπαν ότι δεν είναι υγιές, δεν είναι φυσιολογικό μια μάνα να μην κλαίει για τα παιδιά της. Και λέει το να κλαις σημαίνει ότι είσαι καλά, άρα είσαι καλός άνθρωπος ίσως ή λειτουργείς ορθά με το να κλαις. Και λέει το κλάμα είναι για μένα μια κοροϊδία. Είναι ξεκάθαρο μέσα από τα λεγόμενα της ότι έχει κάποιες προκαταλήψεις και στερεότυπα γύρω από τα συναισθήματα και την έκφραση του. Και ότι αυτό το παιδί δεν έχει διαπαιδαγωγηθεί. Δεν έχει μάθει να βιώνει τα συναισθήματα του, να αναγνωρίζει τα συναισθήματα του και να τα διαχειρίζεται. Το κλάμα είναι μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού όταν ο άνθρωπος βιώνει έντονη θλίψη, έντονο πένθος. Γίνεται αυθόρμητα το κλάμα. Δεν το κάνεις επίτηδες. Δεν το κάνεις για να κοροϊδέψεις. Η αλήθεια όμως είναι πως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ψυχοπαθητικότητα, οι οποίοι κλαίνε επίτηδες προκειμένου να κάνουν επίκληση στο συναίσθημα και να κάνουν τους άλλους ανθρώπους να τους κάνουν τα χατήρια τους. Άνθρωποι χειριστικοί, άνθρωποι ιστριονικοί μπορεί επίτηδες να κλαίνε. Και λέει το κλάμα για μένα είναι μια κοροϊδία. Αυτό μου δείχνει και ότι έχει δει ανθρώπους να κλαίνε χωρίς να τον νιώθουν, αλλά ότι και η ίδια είναι ικανή να κλάψει χωρίς συναίσθημα, δηλαδή να κλάψει προς πίτα ή να κλάψει για να κοροϊδέψει ότι κλαίει. Δεν ξέρω, υποθέτω.
Στη συνέχεια στη συνέντευξη επανέρχεται το θέμα της πατρότητας, γιατί μιλάει για τα γονίδια, θα δείτε τη συνέντευξη, μιλάει για κάποιες γονιδιακές προδιαθέσεις, κάποιες εξετάσεις που τις είπαν από το νοσοκομείο για τα παιδιά, τα δικά της που χάθηκαν, και λέει «Δεν ξέρω ποιος είναι ο πατέρας μου», ακούστε λίγο εδώ. Αυτό είναι το πιο τραγικό, να ξέρεις, που έχω περάσει αυτή τη στιγμή. Μέχρι και σήμερα, δηλαδή, κάνω τις μάρες μου, θέλω να μου τον βρεις, γιατί πρέπει... Λέει ότι το πιο τραγικό που της έχει συμβεί μέχρι σε αυτή τη στιγμή, μιλάμε τώρα πριν 11 μήνες, όταν γέννησε δύο παιδιά τα οποία πέθαναν, όταν πέθανε στα χέρια της και στην παρουσία της το παιδί μιας φίλης της που το πρόσεχε, όταν πέθανε η αδερφούλα της όταν ήταν 14 χρονών, λέει ότι το πιο τραγικό που της συνέβη και είναι ότι δεν ξέρει ποιος είναι ο πατέρας της. Είναι σημαντικό πώς ιεραρχεί τα τραύματα. Η ψυχοδυναμική προσέγγιση, η ψυχαναλυτική θεωρία, αλλά και νεοφροϊδικοί αναλυτές όπως ο Έριχ Φρόμ αναφέρουν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αντικοινωνική συμπεριφορά και είναι σε θέση να επιτελέσουν εγκλήματα είναι άνθρωποι οι οποίοι πάνε προς τα πίσω και όχι προς τα μπρος. Μένουν, θα λέγαμε, κολλημένοι σε ένα τραύμα του παρελθόντος ή σε μια αναπτυξιακή φάση του παρελθόντος και δεν οριμάζουν. Αυτό στο ψυχαναλυτικό και ψυχοδυναμικό γλωσσάριο ονομάζεται και καθήλωση σε ένα τραύμα ή καθήλωση σε ένα πρώτερο στάδιο ανάπτυξης. Αυτό είναι ενδεικτικό που μας λέει ότι το πιο σημαντικό πράγμα που μου συνέβη και το χειρότερο που μου συνέβη και είναι ότι δεν γνωρίζω ποιος είναι ο πατέρας μου. Το κρατάμε. Μάλλον μου θέλω να μου τον βρεις, γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες εξετάσεις το οποίο τις θέλω εγώ, τους λέω. Μου τις ζητήσαν. Και δεν μου λέει ποιος είναι. Δεν σου λέει. Με ποια αιτιολογία. Μου λέει έναν άνθρωπο το οποίο δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι καν πατέρας μου. Τι εννοεί. Δεν ξέρω γιατί θέλει να τον κρύψει. Μπορεί να μην ξέρει και η ίδια ποιον είμαι. Εγώ εκεί το έχει πάει σήμερα το μυαλό μου. Αυτό που σας είπα και προηγουμένως, λέει η μητέρα της, της λέει αερολογίες, της λέει για κάποιο πρόσωπο που είναι ανύπαρκτο και λέει το μυαλό μου πάει ότι μπορεί να μην ξέρει καν ποιος είναι ο πατέρας μου. Παρότι έχουν υπάρξει κάποιες εξελίξεις στην υπόθεση. Και... Η μητέρα μου, να καταλάβεις, ήταν εδώ, εκεί, εδώ, εκεί, εδώ, εκεί. Τώρα αυτά τα χρόνια έκατσε. Και πάλι τώρα πάλι έχει κάνει κι άλλο παιδί. Με άλλον άντρα. Λέει για τη μάνα της ότι δεν ήταν παρούσα και δεν ήταν μια σταθερή μορφή στη ζωή της και λέει η μητέρα μου ήταν μια εδώ, μια εκεί και τώρα έχει κάνει και άλλο παιδί με άλλον άντρα. Τώρα δεν ξέρω αυτό το άλλο παιδί με άλλον άντρα που έκανε αν είναι ο γνωστός πατριός που αναφέρεται στην ιστορία και ο κακοποίητης, δεν ξέρω. Τώρα πάμε σε ένα σημείο όπου η ίδια δίνει τη δική της λογική εξήγηση με βάση τη δική της λογική για το ότι είναι παράλογο να την κατηγορούν ότι μπορεί να έχει σκοτώσει τα παιδιά της. Είναι ιδιόμορφος ο τρόπος που σκέφτεται λογικά. Δηλαδή είναι άκυρος λογικά, είναι άκυρη λογική συμπερασμή. Πάμε να τους ακούσουμε. Δεν μπορεί ο άλλος να έρθει να σου πει ότι εσύ φταίει για το παιδί σου. Τι είμαι, να πάω να σκοτώσω το παιδί μου. Ποιος δεν το κάνει αυτό, δεν το κάνει κανένας. Πώς να σε κατηγορήσω για κάτι τέτοιο, ποιος το κάνει αυτό. Δεν το κάνει κανένας. Δυστυχώς όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι παιδοκτόνοι. Πως υπάρχουν και γυναικοκτόνοι, πως υπάρχουν και μητροκτόνοι και πατροκτόνοι. Έχει ελάχιστους ανθρώπους που το κάνουν. Το γεγονός ότι είσαι γονιός δεν σε κάνει να μην έχεις πιθανότητα να κάνεις εγκληματική ενέργεια και πάνω στο ίδιο σου το παιδί. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Έχουμε κάποιες λέξεις ιερές, μητέρα, γονιός, και θεωρούμε αυτόματα, χωρίς να ισχύει, ότι όποιος είναι γονιός είναι και γονεϊκός. Αγαπάει δηλαδή και φροντίζει και προστατεύει τα παιδιά του. Δυστυχώς δεν είναι η έννοια του γονιού πάντοτε συνδεδεμένη με τη γονεϊκότητα. Και ως ψυχολόγος μπορώ να σας το πω ότι το έχω δει πολλές φορές να συμβαίνει. Οι γονείς να μην ανταποκρίνονται στο ρόλο τους. Να είναι μόνο κατόνομαν γονείς. Κάποιοι γύρισαν να πούν ότι δεν υπήρχαν δείγματα συγκίνησης στο πρόσωπο. Ναι, ναι, ναι. Τι... Γιατί λέει δεν έκλαψε. Δηλαδή το κλάμα. Δεν μπορώ να κλάψω. Όντως δεν μπορώ. Όταν σου είπαν ότι το μωρό, το πρώτο μωρό απεβίωσε, εκεί έκλαψες. Ναι, καλά, εκεί ήμουν. Και στο δεύτερο πάλι. Και στο νοσοκομείο ξέσπασα. Γενικά είμαι άνθρωπος το οποίο ξεσπάω μόνιμο εντελώς.
Δεν θέλω να με βλέπει ούτε ο κόσμος ούτε τίποτα. Γιατί λες... εγώ αυτό που νομίζω ότι δίνω χαρά στον άλλον. Οι άλλοι χαίρονται. Όταν λες... Σου λέει κοίτα κλαίει. Αχ, έρχεται πάλι. Η έλλειψη συναισθηματογνωσίας, η παντελής απουσία ικανότητας αντίληψης του τι σημαίνει συναίσθημα, το συναίσθημα το οποίο χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Το ανθρώπινο συναίσθημα είναι ένα αναφέρετο κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας και ο λόγος ύπαρξης του είναι για να μπορούν οι άνθρωποι να έρχονται σε επαφή με τον εσωτερικό τους κόσμο και να ανακουφίζονται. Λέει ότι δεν μπορώ να κλάψω και στη συνέχεια λέει μα γιατί να κλάψω, να τους δώσω την ευχαρίστηση ότι έκλαψα. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν φραγμοί μέσα στο μυαλό της κοπέλας αυτής που δεν την αφήνουν ούτε να βιώνει τα συναισθήματά της, ούτε να εκφράζει τα συναισθήματά της. Είναι πολύ λυπηρό που ένας νέος άνθρωπος έχει μεγαλώσει με τέτοιο τρόπο ώστε να δαιμονοποιεί το συναίσθημα και να θεωρεί ότι το συναίσθημα είναι μόνο εργαλείο και όχι αυτό που είναι στην πραγματικότητα, η έκφραση του εσωτερικού ψυχισμού ενός ανθρώπου. Λες δεν μπορώ. Τι ακριβώς εννοείς για να καταλάβω? Να κλάψω. Δεν μου βγαίνει. Δεν σου βγαίνει. Δηλαδή, τι αισθάνεσαι μέσα σου? Δεν μου αφήνει αυτό το παιδί να κλάψω. Δεν με αφήνει. Ενώ προηγουμένως είπε ότι δεν θέλω να κλαίω γιατί άμα κλαις οι άλλοι σε κοροϊδεύουν, ενώ έχει εκφραστεί αρνητικά για την έκφραση των συναισθημάτων, σε αυτό το σημείο παραδέχεται ότι δεν μπορεί να κλάψει. Ότι δεν της βγαίνει να κλάψει. Είναι ξεκάθαρο το παιδί αυτό έχει πάρα πολλά θέματα. Πάρα πολλά θέματα και ότι επίσης χειραγωγεί το συναίσθημα του. Το παραδέχεται. Άθελα της το παραδέχεται. Ότι και από τη μια κάποια συναισθήματα δεν της βγαίνουν αυθεντικά και από την άλλη καταπιέζει κάποια συναισθήματα ώστε να μην φαίνονται. Το γεγονός ότι λέει πως δεν την αφήνει το νεκρό το παιδί, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι σχήμα λόγου. Με τον μπαμπά? Της μικρής. Εντάξει, καλά. Εγώ δεν ήθελα πολλά πολλά. Πώς ήταν δηλαδή η σχέση σας μέχρι τώρα? Δεν είναι ότι είχαμε σχέση. Θέλω να μας πεις λίγο. Θέλω, ναι, απλά... Έτυχε να γίνει, ήμασταν μαζί, έτυχε να γίνει και εγώ ήθελα απλά ένα παιδί στη ζωή μου. Το ήθελες, α? Ναι. Παρότι όμως ζούσαμε σε μια είναι δύσκολη... Είναι διαφορετική η προσωπική μου ζωή. Εδώ προσπαθεί να πει πως είναι ομοφιλόφιλη προφανώς. Αυτό προσπαθεί να πει όταν λέει είναι διαφορετική η προσωπική μου ζωή, ότι είναι ομοφιλόφιλη. Να καταλάβεις. Επειδή γενικά η προσωπική ζωή ήταν λιγάκι δύσκολη, πόσο γενικά από... δεν ήθελα άντρα δίπλα μου. Δεν ήθελες άντρα δίπλα σου. Εδώ ξεκαθαρίζει ότι θέλει να γίνει μονογονιός και να μην έχει άντρα. Το θέμα είναι σε αυτό τον άντρα το είπε. Είπε θέλω να μου δώσεις γενετικό υλικό για να κάνουμε παιδί, αλλά δεν θέλω να είσαι πατέρας αυτού του παιδιού, δεν ξέρω. Αλλά... είναι λίγο περίεργη η προσωπική μου ζωή. Πώς από την άλλη όμως ήθελες παιδί, εκεί λίγο θέλω να μου το εξηγήσεις. Μ' άρεσε, έχω πολύ αδυναμία στα παιδάκια. Τι σε κάνει να θέλεις ένα παιδί? Μου δίνει χαρά, δηλαδή κάτι που... ήξερα ότι εγώ δεν έχω βιώσει μέσα μου. Στα παιδικά μου χρόνια, αγάπη, τίποτα. Ήθελα να το προσφέρω στα παιδιά μου. Πόσες γυναίκες δεν κάναμε το λάθος και την ανευθυνότητα να κάνουμε παιδιά προτού ακόμη τα βρούμε με τον εαυτό μας, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι κάνοντας παιδιά μέσα από την ευτυχισμένη παιδική ηλικία που θα δώσουμε στα παιδιά μας, θα ξορκίσουμε το κακό της δικής μας δύσκολης παιδικής ηλικίας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και το γνωρίζουμε σήμερα. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το επεισόδιο από το podcast το οποίο μιλάει για το πότε κάποιος είναι σε θέση να κάνει παιδί με βάση την ψυχολογία. Ξέρω, είμαι πολύ προβληματισμένη, πάρα πολύ προβληματισμένη και θίγει και θέματα εδώ πέρα. Είναι και τα θέματα του πώς έρχεται ένα παιδί στον κόσμο, αν έρχεται με σοβαρότητα και σωστό προγραμματισμό. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι ένας ομοφιλόφιλος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι καλός γονιός, αλλά ούτε και ότι επειδή είναι ομοφιλόφιλος θα είναι καλός γονιός. Είναι εντελώς διαφορετικό το ένα από το άλλο. Και γι' αυτό όταν έγινε η δημόσια συζήτηση για την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, υποστήριξα ότι ναι, βεβαίως, τα ομόφυλα ζευγάρια πρέπει να δικαιούνται να τεκνοθετήσουν παιδιά. Να περάσουν βεβαίως όμως και μέσα από όλες τις διαδικασίες που περνάει ένα ετεροφιλόφιλο ζευγάρι όταν θέλει να τεκνοθετήσει παιδιά. Και αν ως κοινωνία αρνούμαστε ότι ένα
κομμάτι της κοινωνίας μας είναι οι άνθρωποι ομοφιλοφιλοί και λέμε δεν υπάρχουν ομοφιλοφιλοί, άρα αυτοί οι ομοφιλοφιλοί δεν θα κάνουν παιδιά ή δεν πρέπει να κάνουν παιδιά, τότε ίσως κάποιοι να κάνουν παιδιά με τρόπους άλλους. Ίσως ξεγελώντας κάποιον προκειμένου να πάρουν το γενετικό του υλικό. Πάμε τώρα να δούμε από το τέλος της συνέντευξης όπου τη ρωτάει ο Χάρης τι σκέφτεται για το μέλλον. Πάμε να δούμε. Φαντάζομαι σκέφτεσαι και κάπως το μέλλον. Θα ήθελες δηλαδή κάποια πράγματα να αλλάξεις? Γενικά θέλω να αλλάξω τη ζωή μου. Τι θες να αλλάξεις? Τα πάντα. Ας πούμε οικονομικά να μπορέσεις να... Τα πάντα, τρόπο ζωής μου θα ήθελα να αλλάξω. Τρόπος στη ζωή σου δηλαδή? Είναι πολλά πράγματα. Ναι, να φύγουν όλα αυτά που έχουν βιώσει. Τα που έχουμε βιώσει όμως δεν φεύγουμε το να κάνουμε παιδιά έτσι στο ξεκούδουνο, ενώ χωρίς σοβαρή προετοιμασία, ούτε με άλλους τρόπους. Για να δούμε, υπάρχει κάτι ελπιδοφόρο στο τέλος της συνέντευξης, αν και νομίζω δεν ευωδόθηκε. Θεωρείς ότι θα σου κάνει καλό να έχεις κάποιες, ας πούμε, ψυχολογικές συνεδρίες? Ναι, το έχω πει, το έχω ζητήσει κιόλας. Θα μου κάνει καλό, ναι. Θα μου κάνει καλό, γιατί ό,τι έχω επιζήσει από 7 χρονών μέχρι τώρα, πρέπει να κάνω το σταυρό μου που είμαι στα πόδια μου. Εδώ λέει ότι χρειάζεται ψυχολογικές συνεδρίες και ότι έχει ζητήσει ψυχολογικές συνεδρίες και επίσης λέει ότι πρέπει να βάζει το σταυρό της από τα 7 της μέχρι τα 13 της για το τι έχει περάσει που στέκεται στα πόδια της. Όμως κάποιοι άλλοι θα σταθούν ποτέ στα πόδια τους. Ενώ τα παιδιά που έφυγαν, αν όντως ευθύνεται, δεν θα έχουν ποτέ τη δυνατότητα να σταθούν στα πόδια τους. Έχεις αυτή τη στιγμή κάποιες τοξίνες, έχεις κάποια κατάλοιπα μέσα σου, θες όλα αυτά να τα... Δεν υπήρχε πουθενά μάνα. Πάντα υπήρχαν οι υπόλοιποι. Αυτή η γυναίκα δηλαδή μας έφερε στον κόσμο, μπορεί να είναι τώρα. Τι να το κάνουμε τώρα που ένας είναι, εγώ είμαι 23, η άλλη είναι 19, ο άλλος είναι 16, το άλλο παιδάκι είναι 4 χρονών. Τι να το κάνουμε τώρα? Τώρα κοιτάς να βοηθήσεις, να καλύψεις. Δεν μπορείς να καλύψεις τίποτα. Όταν από την αρχή δεν ήσουν μάνα σωστή, να πώς να χειριστείς τα παιδιά σου και το μόνο που ήξερες να τα βάζεις ή να δουλέψουν ή να τα βαρέσεις και για όλα αυτά είναι τα παιδιά σου και εσύ ήσουν μόνο να κάθεσαι, καφέ, τσιγάρο και αντεγιά. Έχει πάρα πολύ οργή για τη μάνα της, πάρα πολύ θυμό για τη μάνα της και θέλει να εκδικηθεί κιόλας τη μάνα της. Είχε πει προηγουμένως ότι η μάνα της δεν είχε πάει καθόλου στο σχολείο, ότι αυτή με το ζόρι πήγε μέχρι την πρώτη γυμνασίου. Λέει εδώ για child labor, λέει εδώ ότι τα έβαζε η μάνα τα παιδιά να δουλέψουν, ότι η μάνα καθόταν, άραζε, κάπνιζε και δεν έκανε τίποτα και έβαζε τα παιδιά να δουλέψουν, ότι χτυπούσε τα παιδιά. Υπάρχει έτσι τεράστιο θέμα με τη μητρική φιγούρα και με την πατρική φιγούρα που είναι απούσα. Γιατί αυτό που πίστευε ως πατέρα στα 16 της τον έχασε, θρηματιστήκε ο κόσμος της όταν η μάνα της με ένα σαδιστικό τρόπο της είπε ότι δεν είναι ο πατέρας σου και δεν υπάρχει πατέρας να ταυτιστεί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου για να δούμε αυτή τη συνέντευξη. Δεν μπορώ να πω ότι δεν με κουράζει αυτό ψυχικά, το να παρακολουθώ τη συνέντευξη της κοπέλας αυτής. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου προκαλεί μια εσωτερική αντίδραση, ναι μου προκαλεί. Και το συνέστημα που βιώνω είναι το ίδιο συνέστημα που βίωνα κάθε φορά που όταν είχα το γραφείο ερχόταν κάποιος με το ζόρι, κάποιος ο οποίος ερχόταν αποφασισμένος να μην πει την αλήθεια του, αλλά να ευχαριστήσει κάποιον, τη γυναίκα του, τον άντρα της, τη μάνα του, τον πατέρα της, ότι πήγα στην ψυχολόγο. Έχω εργαστεί για πάνω από 2 δεκαετίες ως ιδιώτης ψυχολόγος, έχω δει πολλούς ανθρώπους. Και έχω την πείρα ότι αν ένας άνθρωπος έρχεται να σου μιλήσει με ανοιχτή καρδιά και με αυθεντικότητα και αυτά που λέει είναι αυτά που σκέφτεται και αυτά που νιώθει, δεν σε κουράζει. Δεν σου προκαλεί πονοκέφαλο, δεν σε επιβαρύνει συναισθηματικά. Αν όμως επικοινωνείς, συνομιλείς με έναν άνθρωπο ο οποίος άλλα λέει, άλλα νιώθει, άλλα εννοεί, άλλα σκέφτεται από πίσω, τότε σου προκαλεί τεράστια σύγχυση και εσωτερική αναστάτωση. Υπάρχει μια θεώρηση στην νευροψυχολογία ότι όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε τι μας λέει κάποιος ή όταν βρισκόμαστε με έναν άνθρωπο σε ένα κοντινό χώρο,
καθόμαστε ο ένας απέναντι από τον άλλο και συνομιλούμε, ή όταν ακόμη παρακολουθούμε ένα βίντεο που μιλάει κάποιος και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι λέει, τότε συντονίζονται τα κύματα του εγκεφάλου μας με τα δικά του κύματα εγκεφάλου. Παρακολουθώντας την κοπέλα εδώ πέρα, όπως και την παρακολούθησα τις προηγούμενες μέρες, αυτό που μου μένει είναι μια στενοχώρια, μου μένει ένας πονοκέφαλος και ένα αρνητικό συναισθήμα. Δεν έχω κάτι με την κοπέλα. Έχω δει και άλλες κοπέλες σαν κι αυτή. Και άλλες κοπέλες τραυματισμένες, και άλλες κοπέλες κακοποιημένες, και άλλες κοπέλες οι οποίες κρύβουν επιμελώς το τραύμα τους, έστω και αν το διαφημίζουν το τραύμα τους για προσέλκυση προσοχής. Και κοπέλια έχω γνωρίσει τέτοια. Τα μηνύματα, τα μαθήματα που παίρνουμε είναι ανθρώπινο να τραυματιζόμαστε. Κάποιοι άνθρωποι είναι λιγότερο τυχεροί από άλλους και μεγαλώνουν σε εξαιρετικά τραυματικά περιβάλλοντα. Το τραύμα από μόνο του δεν μας προδιαθέτει για να γίνουμε εγκληματίες ή αυτοκαταστροφικοί, αλλά σίγουρα είναι μια πολύ οδυνηρή συνθήκη, η οποία βάζει τον άνθρωπο που το βιώνει το τραύμα και ιδιαίτερα το συνεχόμενο τραύμα και το μακροχρόνιο τραύμα, το βάζει σε μια συνθήκη του να μην λειτουργεί με αγάπη προς τον εαυτό του ή και με αγάπη προς άλλους ανθρώπους. Είναι μεγάλη υπόθεση το πώς διαχειρίζεται ένας άνθρωπος το τραύμα. Η καλύτερη διαχείριση του τραύματος είναι μέσω της οξείας ψυχοθεραπείας και στην ουσία κάθε ψυχοθεραπεία που σέβεται τον εαυτό της είναι τραυματοθεραπεία. Εάν ένας άνθρωπος δεν κάνει θεραπεία τραύματος, τότε η διαχείριση του τραύματος γίνεται με το μυαλό του, με τη λογική του και με το αξιακό του σύστημα. Και παίρνει ηθικές επιλογές ο κάθε άνθρωπος για το πώς θα λειτουργήσει μετά το τραύμα. Μιλώ και από προσωπική πείρα. Είμαι μια γυναίκα σχεδόν 50 ετών, η οποία έχω βιώσει σίγουρα όχι τόσο σοβαρής μορφής κακοποίηση όπως αυτή που βίωσε η Ειρήνη Μουρτζούκου και πολλά άλλα παιδιά που βίωσαν πολύ σοβαρότερη κακοποίηση από εμένα, όμως έχω φάει συστηματικά ξύλο στο μεγαλύτερο μέρος της παιδικής μου ηλικίας. Από 3 μέχρι 14 ετών έτρωγα συστηματικά ξύλο και δεχόμουν και πλήση εγκεφάλου στην οικογένεια στην οποία μεγάλωσα, ψυχολογικό πόλεμο δηλαδή. Αναγνωρίζω στη ζωή μου μέχρι σήμερα περιόδους στις οποίες ήμουνα καταθλιπτική, περιόδους στις οποίες είχα μέσα μου μεγάλη μαυρίλα, μεγάλη κατήφια, περιόδους στις οποίες δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις της ζωής μιας μητέρας, συναισθηματικά δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω, και περιόδους στις οποίες υπήρχα εξαιρετικά αυτοκαταστροφική. Έχω κάνει μεγάλη ζημιά εγώ ίδια στον εαυτό μου, προσπαθώντας μόνη μου να διαχειριστώ το τραύμα μου, γιατί δυστυχώς οι ψυχολόγοι στους οποίους πήγαινα και έκανα ψυχοθεραπεία δεν είχαν το σεβασμό και την σοβαρότητα απέναντι στο τραύμα που βιώνα. Και με κορόιδευαν κιόλας και κάποιοι για το τραύμα μου. Δεν είναι όλοι οι ψυχολόγοι σωστοί στη δουλειά τους. Δεν είναι όλοι οι ψυχολόγοι ψυχοψαγμένοι. Δεν είναι όλοι οι ψυχολόγοι ψυχοεκπαιδευμένοι. Ξέρω πόσο δύσκολο πράγμα είναι να κουβαλάς ένα βαρύ τραύμα και στην ουσία μια συλλογή τραυμάτων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ στενάχωρο, σε προδιαθέτει και κάθε λογή σε θυσμούς και σίγουρα δεν σου αφήνει το χώρο για να είσαι αυθεντικά ο εαυτός σου και να χαρείς τη ζωή. Όμως, το να αποφασίσεις ότι επειδή εγώ δεν χάρηκα να μην χαρούν άλλοι, απέχει παρασάγκας από το θέλω να είναι οι άλλοι άνθρωποι καλά, θέλω κι εγώ να είμαι καλά, αλλά δεν τα καταφέρνω επειδή το τραύμα μου με κυβερνάει και την καταστροφικότητα του τραύματος την περιορίζω σε μένα, την ενδοβάλλω. Πολλοί άνθρωποι που έχουν αγάπη μέσα τους και δεν θέλουν να βλάψουν τους άλλους, ταλαιπωρούνται οι ίδιοι δεκαετίες από το τραύμα τους. Δεν το βγάζουν όμως με εγκληματικό τρόπο πάνω στους άλλους. Δεν γνωρίζουμε τι έγινε με αυτή την κοπέλα. Θα διλευκαθεί κάποια στιγμή η υπόθεση και θα μάθουμε. Αυτό που έχει σημασία όμως να πάρουμε ως μάθημα από την κοπέλα αυτή είναι ότι η μαγκιά απέναντι στο τραύμα δεν βοηθάει κανέναν. Δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι μεγάλωσαν σε πολύ δύσκολα περιβάλλοντα. Δεν έγιναν όλοι όμως ούτε εγκληματίες, ούτε αντικοινωνικοί, ούτε κακοποιητικοί.
Εγώ πιστεύω πως αυτή η κοινωνία έχει ελπίδα, ότι τα παιδιά μας είναι καλύτερα από εμάς. Πιστεύω στο ότι μπορεί ο κόσμος να εξελίσσεται και γι' αυτό κάνω αυτά τα βίντεο και γι' αυτό μοιράζομαι τις γνώσεις ψυχολογίας που έχω. Γι' αυτό φτιάχνω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, επειδή έστω και ένα νεαρό παιδί ή και μεγαλύτερο παιδί. Έχουμε και παιδιά 50 και 60 και 70 και 80 χρόνια στο κανάλι μας εδώ στο YouTube. Έστω και αν ένα παιδί, ένα μικρό εσωτερικό παιδί, ακούσει αυτά τα λόγια και πάρει παρηγοριά και πάρει και όθηση για να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του και να πάρει τον εαυτό του στοργικά και αγαπητικά στη θεραπεία, έχει νόημα να κάνω αυτά τα βίντεο. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους. Χαίρετε.